Παπατζήκος θα εκτελέσει το φάουλ. Πήρε την κεφαλιά ο Δερβίσης, μπάλα έξω, η πρώτη καλή στιγμή. Παπατζήκος εκτελεί. Πήρε την κεφαλιά εκεί ο Γκάτσης, βγήκε. Ο Ρόκος μάζεψε την μπάλα. Τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Παπατζήκο. Ωραία, περνάει τον Κουρσάρη. Θα κάνει και το σουτ, την μπάλα θα περάσει έξω από την εστία του Ρόκου. Δεξιά ο Χοντρογιάννης. Κοντοπάνος, Μούτσα. Θα είναι το χώρο για το σουτ, λύσεται. Θα κάνει και το σουτ, καλό σουτ εδώ. Δίπλα από την εστία του Δουλιώτη. Δεξιά παίζει ο Χοντρογιάννης, αριστερά ο Κοντοπάνος εδώ που βγάζει τη σέντρα για τον Χοντρογιάννη, που πήρε την κεφαλιά από τον πολύ χαμηλότερο σε ύψος Μπαρμπαρούση. Κρούτη, είναι μόνος του εκεί. Τι θα κάνει, ψάχνει κάποιο στήριγμα, μάλλον θα εξαπολύσει το σουτ. Θα πέσει ο Ρόκος, θα βρει την μπάλα, καθώς υποδεικνύει κόρνερ εκεί ο Παναγιωτόπουλος. Μπάλα πέρασε, μόνος του εκεί ο Πέκες κάνει το 1-0. Ανενόχλητος ο Πέκες βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Φλόγας το 33. Ανοίγει το σκορ με αυτό το ωραίο κόρνερ που εκτέλεσε ο Παπατζήκος. Εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής ο Πέκες μόνος του σχεδόν, αφύλακτος, με κεφαλιά έκανε το 0-1. 12 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, η ΑΕΜ ανοίγει το σκορ με την κεφαλιά του Πέκες. Έγινε φάουλ, άφησε ο διαιτής. Η κεφαλιά εξ επαφής του Γκάτση και πολύ καλή απόκριση του Ρόκου. Λιτώνει την ομάδα από ένα δεύτερο γκολ. Φύγει ο Παπατζήκος. Πήρε την κεφαλιά ο Γκάτσης, μόνος του εκεί. Πρόλαβε την έξοδο του Ρόκου. Γίνεται το λάθος, ο Παπατζήκος. Μπαλιά εδώ για τον Γκάτση, ο οποίος έκανε το σούτο. Για άλλη μια φορά εκεί η άμυνα δράνησε της Φλόγας. Η κάθετη πάσα του Παπατζήκου στον Γκάτση, ο οποίος γύρισε ωραία και με ωραίο σούτ έκανε το 0-2, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ρόκου. Έτσι έγιναν 2-3 πάνω τα λάθη από πλευράς παιχτών της Φλόγας. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό σε πρώτο χρόνο ο Παπατζήκος. Βρήκε τον Γκάτση, ο οποίος ο Γκάτσης πετυχαίνει το 15ο γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι ο πρώτος σκόρ του πρωταθλήματος. Μπαλαστώνεται στον Μακρύ, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ, χλιαρό σούτ, δεν ένιωσε και ο Δουλιώτης, μαζεύει την μπάλα. Μούτσα, παλιά τρύπα εδώ για τον Κόκαλη. Έκανε την κίνηση ο Νούλας, Κόκαλης. Θα είναι κάποιο στήριγμα, θα το βρει στον Μούτσα. Η σέντρα εδώ για τον Κοντοπάνο, η κεφαλιά. Μόνο στο Καντάνης από κοντά εξ επαφή σούτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Φλόγα να μειώσει το σκορ. Νούλας. Στο πίσω δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Κουρσάρη, μπάλα στα δίχτυα. Το 1-2. Άστοχη έξοδος εδώ του Δουλιώτη. Και ο Παναγιώτης Κουρσάρης σημειώνει το δεύτερο συνεχόμενο γκόλο στο πρωτάθλημα μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε με τον Απακτιακό Αστέρα. Περίπου με τον ίδιο τρόπο σημειώνει και τώρα το γκολ. Προωθήθηκε στη φάση. Εκτέλεσε κόρνερ ο Νούλας. Βγήκε ο Δουλιώτης, δεν βρήκε την μπάλα. Πίσω καροδοκούσε ο Κρουσάρης και έκανε το 1-2. Παλιά εδώ για τον Κόκαλιε, ο οποίος είναι στα θέση offside όμως. Γιάννης Πασπαλιάρης, θα τα κάνει όλα μόνος του. Ωραία, θα βρει τον Γαβρίνα μέσα στην περιοχή αυτός. Θα κάνει και το σουτ, πολύ καλό σουτ, την μπάλα έξω. Κρουτή. Γίνεται το λάθος, Καντάνης που κλέβει για τον Κόκαλη. Κόκαλης καθυστερεί. Θα βρει τον Κοντοπάνο. Ποιος κάνει τη σέντρα, η μπάλα πέρασε, Μούτσατ. Παράλληλα προς την εστία του Δουλιώτη. Η σέντρα που γίνεται. Το σούτ εδώ στην κίνηση από τον Κόκαλη, η μπάλα στην ρίζα του δοκαριού, του αριστερού κάθε του δοκαριού του Δουλιώτη. Εδώ σώνεται η εστία του Δουλιώτη από σίγουρο γκολ. Πασπαλιάρη. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά εκεί του Κόκαλη.
που πήρε την κεφαλιά από τον Πασπαλιάρη, ο δουλειώτης σε ετοιμότητα μαζεύει την μπάλα. Στην επίθεση τώρα προς να βγει με τον Βαβάτσικο η σέντρα πάνω στον Κουρσάρη. Μπάλα στρώνεται στον Κρούτη, ο οποίος θα κάνει το σουτ, πλασαριστό σουτ, την μπάλα έξω. Τρεις, που το πάνω σκούει από τα αριστερά, θα μιλάει η σέντρα. Άρα θα βρει το χέρι του Δερβίση, θα δώσει πέναλτι ο Παναγιωτόπουλος. Στη σέντρα του Μούτσα, πέρα κοντρουλάρισε, βρήκε το χέρι του Δερβίση. Στο 79 και κίτρινη κάρτα στον Βαβάτση Παπαντίδα για διαμαρτυρία. Κόκαλης εκτελεί, θα μαζέψει την μπάλα ο Δουλειώτης, είναι το δεύτερο χαμένο πέναλτι του Κόκαλη. Ο Δουλειώτης πραγματοποιεί, δεν ψώνει θα λέγαμε τον Κόκαλη, έπεσε στην σωστή γωνία, μάζεψε την μπάλα, έτσι χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Φλόγα να φτάσει στην ισοφάριση με τον Γκάτσι. Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα με τον Γαβρίνα, παλιά εδώ για τον Βαβάτσικο. Τρεις με δύο είναι. Πλασάρι ο Βαβάτσικος, Κρούτη πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας, πρόλαβε εκεί ο Καλοκαίρης και απεσόβησε την αιστεία του από ένα τρίτο γκολ. Πήγε την κεφαλιά ο Καλοκαίρης, το σουτ που γίνεται από τον Κοντοπάνο, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και υγεία. Και μια που αναφέρομαι στην υγεία, θα ήθελα να πω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για τα γήπεδα και για τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων πρέπει να λυπούνται για το γεγονός που χάσαμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να μείνει και ανάπηρος μέχρι να πεθάνει με το Δεδερνό προχθές, που είναι ένα κατάλληλο γήπεδο για το οποίο φωνάζουμε αρκετό καιρό και έπαθε ζημιά πρόστιος χιαστός, ρήξη, οπίστιος χιαστός, σύνδεσμοι, μηνίσκος, μια καταστροφή για έναν ποδοσφαιριστή νέο, για έναν άνθρωπο νέο πέρα του ποδοσφαίρου. Δεν θα ξαναεπανέρθει. Αυτό είναι το πιο. Το πιο τέτοια περίπτωση είπαν οι γιατροί μόνο σε τροχαίο. Και αυτό οφείλεται μόνο, δεν είχε και επαφή με αντίπαλο, μόνο από τον κακό αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ας λυπούνται όλοι αυτοί για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Όλοι φταίνε, γιατί εάν δεν έχουν χρήματα να συντηρήσουν ένα γήπεδο, το καλό που μπορούν να έχουν, που να κάνουν είναι να τα κλείσουν. Να μην διακινδυνεύεται κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο η σωματική ακυρεότητα των παικτών. Να ευχηθώ στον Πάνο καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά. Από εκεί πέρα να πάμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως ξέρετε, εμείς ήρθαμε εδώ χωρίς 5 βασικούς παίχτες και τους γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Έλειπε ο Μιχαλόπουλος, ο Δεδερνός, ο Τζιμάνης, ο Κούσης και ο Θεοδωρίδης. Αν προσέξετε, λόγω τραυματισμών, ο ένας έχει εγκαταλείψει την ομάδα. Ποιος έχει εγκαταλείψει? Ο Κούσης. Οι άλλοι τέσσερις είναι τραυματίες και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αλλαγή. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, από την προσπάθεια. Δεν μπορούν οι ίδιοι συνέχεια να βγάζουν το κάστανο από τη φωτιά. Και οπωσδήποτε για μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα. Καλύψατε, συγγνώμη, την ομάδα που είσαι, για ποιο λόγο? Δεν γνωρίζουμε, εντάξει, έφυγε από την ομάδα, από εκεί πέρα είναι θέμα δικό του. Όλα τα άλλα, γιατί όπως γνωρίζετε και με την άφηξη στο πρώτο δικό μου παιχνίδι, ήταν βασικός ο Κούσης. Από εκεί πέρα θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο ομάδες για το θέαμα που παρουσίασαν, πιστεύω να. Και εσείς να το εκτιμήσετε έτσι. Ήταν ένα καλό παιχνίδι με ενδιαφέρον και θα έλεγα μερικές φορές απογοητεύουμε που γύρισα στο Αλφα τοπικό. Κάποιες στιγμές ενθουσιάζομαι γιατί πιστεύω ότι είναι το πιο τίμιο πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό φέτος. Να δώσω χαρακτήρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Μιγιάννη για την ομάδα που έχει και στα παιδιά του Παλαιομάινας. Γιατί τέτοια παιχνίδια πιστεύω ότι τόσο ελεύθερα και τόσο. Θα το πω ότι παίζουν οι ομάδες τόσο ανοιχτά για να πετύχουν την νίκη, δύσκολα τα βλέπεις και σε άλλες κατηγορίες. Πάντως αρχίζεις και χτίζεις ένα ρεκόρ. Αν ήξερες κανείς τον τιμπούντο που έκανες με τον Αφαρδιακό Αστέρα που ήρθε η ομάδα στους Ισόπαλοι, στη συνέχεια έχεις 9 συνεχόμενες νίκες. Εντάξει, αυτά είναι πολλές φορές και συγκυρίες, όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια και σε μεγάλες ομάδες όταν υπάρχει ένα ρεκόρ. Συμβαίνουν πολλές συγκυρίες. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιο πέναλτι θα αποκλείσει ο τερματοφύλακας και πιστεύω και στον αμυντικό τομέα. Στα 10-11 παιχνίδια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς θα είμαι στην ομάδα, έχουμε δεχτεί 5 γκολ. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Όμως, άλλο να είναι ο Πέκες, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί, και άλλο είναι ο Δεδερνός. Άλλο να είναι ο. Που μπορείτε από χιαστό ο Μπαρμπαρούσης και άλλο να είναι ο Τζιμάνης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Η ομάδα χρειάζεται και ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Έχουμε.
πάρει το Γαρούφι από το Πανετόλιο, ένας παίκτης έμπρος, ήταν τραυματίας και αυτός και δεν πήγε ακόμα στην ομάδα στο πνεύμα. Πιστεύω να έρθει και ο Τζιμάνης πιο κοντά, ο Θεοδωρίδης είναι πολύ κοντά στο να επανέλθει. Να δούμε, ίσως το μέλλον είναι καλύτερο για μας, αλλά οπωσδήποτε όταν υπάρχουν τραυματίες παίκτες θέλουν και χρόνο να φορμαριστούν και να μπουν στο πνεύμα της ομάδας. Δρόμος υπάρχει, το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ. Πιστεύω ότι οι τέσσερις ομάδες όπως είναι τώρα θα διεκδικήσουν επίσης ώρες στο πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω ότι με βάση την εικόνα, συνολικά να δούμε την εικόνα από το παιχνίδι, νομίζω ότι δικούμαστε από το αποτέλεσμα. Και όταν προηγήθηκε πάλι η ΑΕΜ 2-0, δεν είχε κάνει τις καθαρές φάσεις. Από μια αδράνεια σε ένα στημένο, μας προηγήθηκε 1-0 και από ένα, πάλι από μια τυχερή φάση, από μια κόντρα μας κάνανε το 2-0, χτύπησε μπάλα σε κάποιο ποδοσφαιριστή και άλλαξε πορεία. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, αλλάξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό μας πλάνο, με αποτέλεσμα να δούμε αυτό το ποδόσφαιρο που πιστεύω ότι ίσως ήταν το καλύτερο ημίχρονο που έχει γίνει στο τοπικό από πλευράς ποιότητας για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μας αδικεί καταφανέστατα. Χάσαμε πέναλτι, είχαμε δοκάρι, κάναμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Όσον αφορά τα πέναλτι, εγώ έχω πει ότι όποιο παιδί είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πάρει την μπάλα να χτυπήσει το πέναλτι. Δεν έχω δώσει σαφή εντολή, δεν έχουμε κάποιον ποδοσφαιριστή, γιατί έχουν χάσει και άλλοι ποδοσφαιριστές πέναλτι. Δεν είναι το μόνο πέναλτι. Εσείς δώσατε εντολή, δηλαδή, στο γήπεδο? Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω πει στα παιδιά στα αποδυτήρια, έχω πει ότι όποιο παιδί είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση εκείνη τη στιγμή και πάρει την μπάλα να το χτυπήσει. Έτσι χτυπάμε τα πέναλ, δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ, το είδατε κι εσείς, όλος ο κόσμος το είδε, ότι και είναι κρίμα παίζοντας τέτοιο ποδόσφαιρο τουλάχιστον να μην μπορούμε να πάρουμε την ισοπαλία. Πάντως, η φλόγα τώρα στο μεταγραφικό παζάρι, ήρθαν παίκτες, έφυγαν παίκτες. Σήμερα είδαμε στο αρχικό σχήμα δύο νέους παίκτες, τον Χοντρογιάννη από τον Άρη του Λυκού, τον Κοντοπάνο από τον Πανετόλιο. Μετά μπήκε και τον Γιαννακάς που αγωνιζόταν στο δοκίμι. Γενικά έγιναν σημαντικές προσθήκες. Πιστεύετε ότι αυτές θα βοηθήσουν ώστε η ομάδα της Φλόγας να κάνει το κάτι παραπάνω? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς βαδίζουμε βάσει στο πλάνο που έχουμε κάνει. Έχουμε πει από την αρχή ότι στόχος μας είναι η είσοδος στην τετράδα και ό,τι κάνουμε παραπάνω. Είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος που έχουμε θέσει για φέτος. Απλώς είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα βασικό κορμό και μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτό που έχω ξαναπεί, είναι να φτιάξουμε ένα βασικό κορμό, ώστε να θέλουμε τις λιγότερες δυνατές προσθήκες ώστε να πάμε να πετύχουμε του χρόνου το στόχο μας που θα είναι το πρωτάθλημα. Είναι μια αναγνωριστική χρονιά για την ομάδα, γιατί και εγώ ήρθα στο ενδιάμεσο της χρονιάς. Φύγανε 10 ποδοσφαιριστές τώρα το Δεκέμβριο, στην περίοδο των μεταγραφών. Προσπαθήσαμε, πήραμε κάποια παιδιά 2-3 προσθήκες. Θέλουν και αυτά χρόνο να μπουν στην ομάδα. Βλέπετε ότι ενσωματώθηκαν πλήρως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Η ομάδα έπαιξε, πιστεύω, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Και εμείς συνεχίζουμε. Στόχος μας, είπα και πάλι, είναι η τετράδα και ό,τι μπορούμε και κάνουμε παραπάνω για φέτος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν αλλάζει κάτι σε εμάς, δηλαδή με την ήττα ή με μία νίκη, δεν θα αλλάζει κάτι από το βασικό μας στόχο. Σίγουρα μπήκαμε καλά. Θέλαμε το παιχνίδι, το δείξαμε. Πετύχαμε δύο γκολ, προηγηθήκαμε. Αλλά μετά ήμασταν λίγο χαλαροί στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άποψη, πιστεύω, όχι τόσο επειδή είχαμε το αποτέλεσμα, αλλά επειδή βγαίνει και μια κούραση, έχουμε τραυματισμούς. Η νίκη μας σήμερα είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας για μας. Είναι μια νίκη την οποία θέλουμε να την αφαιρέσουμε στον αρχηγό μας, τον Δεδρινό, που είχε ένα σημαντικό τραυματισμό την προηγούμενη εβδομάδα και θα λείψει για το επόμενο χρονικό διάστημα από την ομάδα. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε στρατευμένους. Είμαστε παιδιά, είμαστε μερικοί παίχτες έμπειροι, οι οποίοι έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια. Και όσο κι αν είναι. Όποιος καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή σίγουρα θα κουραστούμε, σίγουρα θα παίξουμε για το αποτέλεσμα. Σήμερα παίξαμε για το αποτέλεσμα, το πήραμε, κρατάμε μόνο αυτό, κρατάμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και βλέπετε ότι η ΑΕΜ είναι μια ομάδα που έχει και πιτσιρικάδες, που παίζουν πιτσιρικάδες, που τους χρειαζόμαστε αναγκαστικά γιατί έχουμε μείνει λίγοι. Ελπίζω τώρα το ρόστερ μας θα συμπληρωθεί ξανά, είναι περίοδος μεταγραφών, για να μπορέσουμε, γιατί βλέπουμε ότι και η Φλόγα και ο Όμηρος και η Νάφαθος και άλλες ομάδες. Προχθές κερδίσαμε τη Σταμνά που ήταν τελευταία στη βαθμολογία. Προηγήθηκε 1-0. Δύσκολα κερδίσαμε. Γιατί σας είπα, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο και οι ομάδες όλες, ειδικά όταν παίζουν με την ΑΕΜ, θέλουν να την κερδίσουν. Πάντως η ΑΕΜ παίρνει πολλά από σένα. Έχει σημειώσει 15 γκολ, είσαι ο πρώτος σκόρερ. Τι περιμένουμε για τη συνέχεια? Σίγουρα είχα ξαναρωτηθεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν από εσάς. Είχαν έρθει στο Μεσολόγγι στην πρώτη μου προπόνηση. Με ρωτήσαν αν θέλω να βγω πρώτος σκόρερ. Τους είπα ότι θέλω να βγω κατηγορία με την ΑΕΜ. Σίγουρα βοηθάω και εγώ, βοηθάνε όλα τα παιδιά. Για να μπουν τα 15 γκολ από μένα γίνεται συνολική προσπάθεια. Είναι και ασίστ των συμπαιχτών μου, είναι και δουλειά των συμπαιχτών μου και των προπονητών μου. Σίγουρα συνεχίζουμε. Σίγουρα
Έχω κάποιες παραστάσεις από κάποιες κατηγορίες, από κατηγορίες περισσότερο πιο έμπειρος από άλλα παιδιά. Αλλά δεν φταίει αυτό που μπαίνει το γκολ. Το γκολ είναι θέμα συνολικής προσπάθειας και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Και δεν είναι στόχος μου πρώτο σκόρ. Στόχος μου είναι, σας είπα, να ανέβει η IM κατηγορία.